2028 με την μονάδα Πτολεμαΐδα 5, έκανε μία βιαστική κίνηση. Μία κίνηση η οποία προήλθε χωρίς να υπάρχει προηγούμενη επεξεργασία από την πλευρά της κυβέρνησης. Και αυτό είναι που οδηγεί σε αυτό που λέμε βίαιη απολιγνητοποίηση και αν δεν γίνουν γρήγορα και άμεσα βήματα στη δημιουργία μιας μαύρης τρύπας. Και αυτό δεν το λέμε εμείς ως αντιπολίτευση, αλλά το παραδέχεται και το ίδιο επικαιροποιημένο σχέδιο που μας έστειλε χθες το βράδυ το Υπουργείο Ενέργειας, όπου στο προήμιο του λέει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κλιματική ουδετερότητα με ορίζοντα το 2050. Εμείς λοιπόν βάζουμε έναν ορίζοντα 27 χρόνια νωρίτερα και τρέχουμε για να προλάβουμε να προσπαθήσουμε να καλύψουμε μια πολύ γρήγορη χρονική απόσταση δημιουργώντας ένα σχεδιασμό που θα καθορίσει για δεκαετίες το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτά τα θέματα, θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Φάμελος. Εγώ όμως θέλω να κάνω ένα σχολιασμό για να πω ότι τελικά φαίνεται σε αυτό το σχέδιο όπως κατατέθηκε ότι δεν υπάρχει γνώση της κατάστασης της Δυτικής Μακεδονίας από τους συντάκτες. Και εξηγούμε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια για δεκαετίες και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ είχαν αρνητικές συνέπειες γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνταν και οι τέσσερις ενότητες άρρηκτα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πλασματικό λοιπόν υψηλό ΑΕΠ που αποδιδόταν στην περιοχή μας λόγω της λειτουργίας της ΔΕΗ οδηγούσε σε μειωμένα κονδύλια από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και από το ΕΣΠΑ για το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας με αποτέλεσμα ειδικά οι περιφερειακές ενότητες της Καστοριάς και των Βρεβενών για δεκαετίες να κάνουν χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις και άρα θέσεις εργασίας. Και αυτό ποτέ δεν το εξισορροπούσε ούτε η απόδοση του λιγνητικού πόρου που αποδιδόταν πάντα στις καθαρά λιγνητικές περιοχές. Ενώ λοιπόν μας έβλεπαν ως ενιαία ενότητα σε όλα τα χρόνια της λιγνητικής δραστηριότητας, τώρα στην απολιγνητοποίηση υπάρχει διαχωρισμός. Εγώ δράτω με τις ευκαιρίες της συμμετοχής μου σε αυτήν την συζήτηση για να ζητήσω από την κυβέρνηση αυτή την αδικία που φαίνεται να δημιουργείται από το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης να την διορθώσει. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για επενδυτικά κίνητρα δεν μπορεί κατά την γνώμη μας αυτά τα επενδυτικά κίνητρα να μην είναι ίδια στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας και να δίνουν για παράδειγμα στις καθαρά λιγνητικές περιοχές ποσοστά χρηματοδοτήσεων μέχρι και 80%, ενώ στην Καστοριά και στα Γρεβενά δίνουν ποσοστά τα οποία είναι κατά πολύ μικρότερα από 40 μέχρι 60%. Το σχέδιο αυτό, κατά την γνώμη μου, είναι ανεπαρκές. Και η αλήθεια είναι ότι θα οδηγήσει στην ερημοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας. Θα έπρεπε όμως, ακόμη και με αυτόν τον σχεδιασμό, η Καστοριά και τα Γρεβενά να μην καταδικαστούν. Θα γίνουμε ένα απέραντο γυροκομείο. Όταν βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει στο Εξοικονομώ ένα 10% επιπλέον στις καθαρά λιγνητικές περιοχές και όχι σε εμάς που όλες αυτές τις δεκαετίες είχαμε επιπτώσεις. Όταν βλέπουμε να προτείνεται πρόγραμμα για νέους αγρότες που αποκλείει την Καστοριά και τα Γρεβενά, πραγματικά θεωρώ ότι αυτό εμάς θα μας καταστρέψει. Και δεν το λέω αυτό για να καταστροφολογήσω, αλλά γιατί αυτό προδιαγράφεται σε αυτό το σχέδιο. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Βλέπουμε για παράδειγμα στις δράσεις του σχεδίου ότι παρουσιάζεται ως εμβληματική δράση η δημιουργία ενός κέντρου αποκατάστασης με ΣΔΙΤ, με ιδιωτικά κεφάλαια,
τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει κλείσει την 24ωρη λειτουργία του κέντρου φυσικής αποκατάστασης στο Άργος Ορεστικό, που είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, έχει στο Αμίντεο ήδη δημόσιο κέντρο αποκατάστασης, και αυτό κατά την δική μου κρίση δείχνει ότι ακόμη και στον τομέα της υγείας βλέπουμε τους ασθενείς ως πελάτες και εμπορευματοποιούμε αυτόν τον πολύ κρίσιμο τομέα, και μάλιστα σε μία εποχή που έχει αποδείξει πόσο χρήσιμο είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Στο σχέδιο αυτό, από ό,τι φαίνεται, ευνοούνται τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, ίσως για να εξυπηρετηθούν οι γερμανικές εταιρείες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του τον Μάιο του 2020 στην εφημερίδα Bild. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα χρήματα για την απολιγνητοποίηση θα επιδοτήσουν γερμανικές εταιρείες, οι οποίες θα παράγουν ενέργεια, την οποία εμείς θα αγοράζουμε. Και θα τους χρηματοδοτούμε για να αγοράζουμε. Και ακούω πριν από λίγο τον Υπουργό να λέει ότι το 5% για τα φωτοβολταϊκά θα αφορά κατοίκους της περιοχής. Το υπόλοιπο 95% τι θα αφορά, κύριε Υπουργέ, παρόλο που λείπετε? Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα να γίνει ένα συνεκτικό σχεδιασμός, ώστε αυτός ο σχεδιασμός να είναι ωφέλιμος για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και όχι απλά και μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει ότι ακόμη και αυτές οι εμβληματικές δράσεις, τα 4 προγράμματα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας για την επιχορήγηση της ανεργίας, δεν απευθύνονται. Αποκλειστικά και για επιδότηση διαμονής ανέργων από άλλες περιοχές. Θεωρώ η πρόταση των τοπικών φορέων, αυτό θα πρέπει να γίνει έστω και την τελευταία στιγμή. Και καλώ την κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο σχέδιο το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας, στον βαθμό βέβαια που αναλογεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Και δεν μπορεί απλά να προκρίνει τη χρήση του φυσικού αερίου και των φωτοβολταϊκών εις βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα εις βάρος του πρωτογενή τομέα, όπου δεν βλέπουμε να υπάρχουν τεκμηριωμένα χρονοδιαγράμματα ή τεκμηριωμένες προτάσεις για την προώθηση και τη στήριξη των πραγματικά πολύ σημαντικών τοπικών προϊόντων της περιοχής μας, για την αξιοποίηση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. Είμαστε η περιφέρεια με τις 12 λίμνες και τα πολλά ποτάμια, για την προσφορά του χαμηλού κόστους ενέργειας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για νέες τεχνικές καλλιέργειας και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, για στοχευμένες δράσεις στην προσέλκυση νέων αγροτών. Θεωρώ ότι το σχέδιο είναι ελλιπές, είναι ανεπαρκές. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που έχει εγκριθεί και από το Υπουργικό Συμβούλιο, καλώ την κυβέρνηση να το αναθεωρήσει, ώστε να μην ωφεληθεί, για παράδειγμα, από το σχέδιο αυτό η Κρήτη, η Μύκονος και τα άλλα νησιά, και να μείνουν ζημιωμένες οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, που όλα αυτά τα χρόνια είχαν επιπτώσεις από την δημιουργία και τη λειτουργία της ΔΕΗ. Διαφορετικά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αν συνεχίσει η κυβέρνηση σε αυτή τη λογική, πιστεύω ότι κοροϊδεύει τους κατοίκους της περιοχής και ειδικά τους κατοίκους των δύο περιφερειακών ενωτήτων που μένουν τελείως εκτός. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε.